Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο των συγγενών θυμάτων, τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον κύριο Χρήστο. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα εσάς να πω ότι σας συγκλονίζει ως παθός κι εσείς η μάνα, προφανώς σας συγκλονίζει, όλοι μαζί είστε, αλλά εδώ τελικά μόνο από εσάς τα ακούμε, από εσάς, την κυρία Καριστιανού, από κανέναν άλλον. Τι γίνεται? Τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Σαχίνη. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, δυστυχώς. Νομίζω όμως ότι αρχίζει σιγά και ξεδιπλώνεται όλο το κουβάρι αυτό, και επειδή ο κόσμος έχει πονέσει και έχει κλάψει πάρα πολύ με τα Τέμπη, όσο και να προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το θέμα, δεν θα γίνει αυτό. Χαίρομαι που το πιστεύετε αυτό. Πείτε μου κάτι, κυρία Καριστιανού, χθες ήταν καθηλωτική. Θα έλεγα ότι είναι ένα μάθημα σε όλους αυτούς τους που προσλαμβάνουν και επικοινωνιολόγους, πολιτικούς λέω, για το image τους, πώς θα τα λένε, πώς τα λοιπά. Δεν χρειάστηκε. Η γυναίκα τα είπε με απλό τρόπο, να τα καταλάβουμε όλοι, ότι τελικά σε αυτή τη χώρα αποτύχει, πάμε και ερχόμαστε, εμπιστευόμενοι το κράτος κάθε φορά και τις διαδικασίες του. Και αποδεικνύεται από ένα φοβερό δυστύχημα, έγκλημα με επίσημα 57 νεκρούς και 180 τραυματίες, ότι πάμε αποτύχει, διότι κανείς δεν φταίει, είπε η κυρία Καριστιανού. Οι υπουργοί δεν φταίνε, η Hellenic Train δεν φταίει, η Εργοσέ δεν φταίει, η ΡΑΣ δεν φταίει. Ποιος έχει ευθύνη σε αυτή τη χώρα? Δυστυχώς τίποτα δεν λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Αυτό αποδεικνύεται με όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι αυτοί γελάνε, νομίζουν ότι όλα βαίνουν καλώς, αλλά από ότι μετά από 11 μήνες με όλο αυτό το κυνηγητό που έχουμε κάνει, νομίζω ότι αρχίζουν και τρέμουν οι καρέκλες των υπευθύνων. Έχει αποδομηθεί το ψέμα και η συγκάλυψη, και ιδίως και των εκλεγμένων και των διορισμένων, τα έχουμε πει αυτά, νομίζω ότι και οι υφυπουργοί θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουν πατερίτσες, γιατί τα ποδαράκια τους τρέμουνε. Θα ανέβουν λίγο και στους υπουργούς και στους διευθύνων συμβούλους που είναι διορισμένοι από το πολιτικό σύστημα, και αυτοί που έχουν ακαταδίωκτα, όπως είναι σε εισαγωγικά η πρόεδρος της ΔΡΑΣ, η κυρία Τσιαπαρίκου, η οποία δεν ήξερε τι να πει και πώς να συγκαλύψει τα πράγματα, κοίταζε συνέχεια το Προεδρείο, μπας και τη βοηθήσει κανένας από εκεί. Να δούμε τι θα μας πει σήμερα και ο Διευθύνων Σύμβουλος από την Hellenic Train. Σιγά σιγά ανεβαίνει. Κύριε Κωνσταντινίδη, και το κατηγορητήριο, ναι, αυτά, από το θέμα το δικαστικό. Για πείτε μου, πριν το δικαστικό, πιστεύετε ότι η Επιτροπή στη Βουλή θα βγάλει άκρη, θα έχει νόημα? Γιατί χθες η κυρία Καριστιανού στην ουσία τους είπε ότι εδώ υπάρχει μια επιτροπή στη λογική της ασυλίας, ο ένας να στηρίζει τον άλλον, διότι ένας υπουργός είναι κρυμμένος λόγω ασυλίας, και την ίδια ώρα απάντησε σε μια ερώτηση που της έγινε ότι ο πρώην περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, είχε απαντήσει, δεν ξέρω αν έχει απαντήσει και εσάς, ότι το μπάζωμα που έγινε στον τόπο του δυστυχήματος αμέσως έγινε με άνωθεν εντολές. Είχατε κι εσείς αυτή την εικόνα? Αυτή τη στιγμή ήταν να το παραλάβουμε αυτές τις μέρες, αλλά καθυστερεί λίγο, διότι έχουμε μηνύσει τον κύριο Αγοραστό και περιμένουμε να επιστρέψει η δικογραφία από το θεσματοδικείο, γιατί απολογήθηκε ο κύριος Αγοραστός, και επίσης έχουμε ζητήσει και τα πρακτικά των δύο συμβουλίων που έχουν γίνει από την πολιτική προστασία, το οποίο θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Mm. Αλλά σύμφωνα με αυτό που είπε και η κυρία Καριστιανού όσον αφορά τους ακούγοντας τη μαρτυρία της, είναι ότι θα ήθελα να πω ότι αυτοί όλοι που προσπαθούν να συγκαλύψουν με τον οποιοδήποτε τρόπο και να υπερασπιστούν δολοφόνους, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση από μας και από όλον τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και για το πόρισμα που θα βγάλουν και για το πώς θα φερθούν από εδώ και κάτω στην εξεταστική. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν φοβόμαστε κανέναν. Τα έχω πει πολλές φορές αυτά, κύριε Σαχίνη. Και θα αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε με τον οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε κάτι? Το γεγονός ότι μια σειρά κρίσιμων
κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη σας έχω, τις ξέρω τις απόψεις σας, ανθρώπων στο να καταθέσουν σε αυτή την επιτροπή αποκλείονται. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών με τις αλλεπάλληλες αναφορές. Δεν το λέω γιατί αγάπησα τον κύριο Γιάννη Δούνια, αλλά ήταν ένας σύλλογος που είχε κάνει δεκάδες αναφορές και μάλιστα με εξώδικα στο Υπουργείο για την κατάσταση. Αυτοί αποκλείονται, δεν μιλάνε στις επιτροπές. Αυτό δεν σας βάζει λίγο στα αίματα? Όπως και να έχει, όποιες αναφορές έχουν γίνει από τους μηχανοδηγούς υπάρχουν στα πρακτικά των δικαστικών και μπορούν όποτε θέλουν η Εξεταστική Επιτροπή να τα ζητήσει και να τα λάβει. Εδώ δεν έχει καν ζητήσει να πάρει το πόρισμα της μηνύσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καταδεικνύει τους υπευθύνους για τους οποίους είναι οι εξεταστικοί ορισμένοι, δηλαδή το Σπίρτη και τον Καραμαλή. Μάλιστα. Αυτό το πόρισμα είναι. Κανονικά έπρεπε να τα ζητήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έρθει το πόρισμα της μήνυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να είναι στα χέρια τους. Μάλιστα. Και είναι στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής. Δεν είναι σε απόσταση δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Αλλά θα βγάλουν πόρισμα χωρίς να έχουν υπόψη τους τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καλά πάει. Βεβαίως. Μάλιστα. Πείτε μου, κύριε Κωνσταντινίδη, αισθάνεστε ότι θα βγει άκρη από πλευράς δικαιοσύνης? Το ρωτάει πολύ κόσμο. Το έχω πει, κύριε Σαχίνη, αυτό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, θα σας στείλω και στο mail, δεν ξέρω αν σας το είχα στείλει. Έχουμε βγάλει ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Ετοιμάζουμε μια συμπληρωματική μήνυση με στοιχειοθετημένο τον ενδεχόμενο δόλο, διότι το κατηγορητήριο παραμένει από αμέλεια, λες και κανένας δεν γνώριζε τίποτα. Λες και όλοι είχαν πάει διακοπές ή ότι όποιος ανέβαινε στο τρένο θα πήγαινε εκδρομή. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Είναι στοιχειοθετημένος ο ενδεχόμενος δόλος. Έχουμε βγάλει κάποιο μήνυμα. Έχω αφήσει το προσωπικό μου τηλέφωνο και το mail μου. Θα το βγάλετε κι εσείς λίγο στο κανάλι σας. Όποιος κόσμος θέλει λοιπόν να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, θα μου στείλει το mail του ή κάποιο μήνυμα που θέλει, θα επικοινωνήσει μαζί μου και λίγα συντόμως θα του στείλω τη στοιχειοθετημένη συμπληρωματική μήνυση. Μπορεί να συμμετέχει με την υπογραφή του μέσω του Gov. Θα του πούμε το αργότερα και τον τρόπο που θα γίνει αυτό, ώστε να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τα χέρια των δικαστικών για να μπορέσει να ανέβει το κατηγορητήριο και στα πρόσωπα που πρέπει και στις ποινές που πρέπει. Μάλιστα. Δεν μπορεί, κύριε Σαχίνη, τα σκυλάκια πριν από ένα μήνα που φύγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του στην Αχορούδα και κατασπάραξαν τη γυναίκα, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής να κατηγορούν τον ιδιοκτήτη για ενδεχόμενο δόλο, εάν είναι δυνατόν? Και όχι από αμέλεια και στο συγκεκριμένη δολοφονία 57 ανθρώπων και από απόπειρα δολοφονίας 300, το κατηγορητήριο να παραμένει ακόμα από αμέλεια. Είναι τα ωραία. Είναι αγιανόητα αυτά τα πράγματα. Είναι τα ωραία της ιστορίας. Με ρωτάνε εδώ πολλοί, αν έχετε μία εξήγηση από τους δικούς σας τεχνικούς πραγματογνώμονες ενδεχομένως, μία εξήγηση με ποια λογική μπαζώθηκε ο χώρος του εγκλήματος. Έχετε μία εξήγηση? Αν εννοούμε λογική εξήγηση, δεν μπορεί να υπάρχει λογική εξήγηση. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι το κομμάτι της συγκάλυψης. Μάλιστα. Επισήμως σας λένε για να πατήσουν γερανή να σηκώσουν τα βαγόνια. Αυτά είναι αποδομημένα όλα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα σε αυτό. Ποια βαγόνια? Καταρχάς είναι τόπος εγκλήματος και πρέπει τουλάχιστον μέχρι που να τελειώσει η ανάκριση να παραμείνουν άθικτα τα πάντα. Ναι. Τα πήγαν όμως σε αποθήκη και βρίσκαμε ακόμη υπολείμματα ανθρώπινων μελών. Δεν ήταν αποθήκη, κύριε Σαχίνη. Είναι ένας ελεύθερος χώρος που είπαν ότι υπάγεται στον υπόλογο ΟΣΕ, παρακαλώ. Μάλιστα. Και είναι ελεύθερος και μπορεί να πηγαίνει σε εισαγωγικά άντε από ζώα τα πάντα, από ποντίκια, από αλεπούδες. Τέλος πάντων, αυτά το ξεπεράσαμε εν μέρη βέβαια, διότι έχουμε κάνει τις μηνύσεις επ' αυτού. Έχουν μπει και η ομάδα Ανούμπης και έχει ευρήματα πάρα πολλά στοιχεία που έχουν περάσει στο κλιματολογικό και περιμένουμε τις αυτοποιήσεις. Ο κύριος ανακριτής μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι στο δρόμο και επιστρέφουν τα τεκμήρια. Mm-hmm. Να δούμε τι ακριβώς έγινε και άμα μπορέσουμε να βρούμε την αγνοούμενη, την Εριέτα ή κάποιο άλλο πρόσωπο. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε πάλι την κλασική μας επίσκεψη στον εφέτη ανακριτή. Θα τον δώσουμε και τα καινούργια στοιχεία, γιατί πιστεύω θα πάρω τη δικογραφία από την μήνυση που έχουμε κάνει από το πρωτοδικείο για τον κύριο Αγοραστό και τα πρακτικά από τα συμβούλια που έχουν γίνει, ώστε να τα συμπεριλάβει στη δική του δικογραφία για να μπορεί να καλέσει και αυτούς που φταίνε πλέον
και να δούμε τι μας είπε ο αγοραστός και τι ακριβώς υπόθηκε στα συμβούλια της πολιτικής προστασίας. Γιατί ό,τι και να υπόθηκε στα συμβούλια δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορεί ένα κατώτερο όργανο η πολιτική προστασία να είναι πάνω από τις δικαστικές αρχές. Δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακούτε συνέχεια τον όρο συγκάλυψη. Γιατί αυτό ισχύει. Κάτι τελευταίο θέλω σήμερα, κύριε Κωνσταντινή, να σας ρωτήσω. Με την εμπορική αμαξοστοιχεία και τα καρέ που λείπουνε από το βιντεοληπτικό υλικό, και ενώ έχει βρεθεί ποσότητα, εγώ δεν θα πω ότι έπαιξε αυτή τον καθοριστικό ρόλο, αυτό ας το πούνε οι ειδικοί, αλλά εκεί έχετε μια εξήγηση τι έχει συμβεί. Η εξήγηση που μας έχει δώσει ο εφέτης ανακριτής είναι ότι περιμένει από τα όργανα της αστυνομίας που έχουν πάει σκληροί δίσκοι, ναι, μήπως μπορέσουν από τα καταγραφικά και μπορέσουν να αρτήσουν το υλικό που υπάρχει, μάλιστα, στις κάμερες. Μάλιστα. Σε όλη τη διαδρομή της εμπορικής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Ευαγγελισμό. Πιστεύω ότι τα στοιχεία μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα θα τα έχει και αυτά, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, άμα μπορέσουν να γίνουν ανάρτηση των στοιχείων, μπας και βγάλουμε και κανένα πόρισμα από εκεί, αν δεν γίνει και κάποιο κουκούλωμα από εκεί πάλι, γιατί αυτά όλα είναι συνδυασμένα σύμφωνα με αυτά που είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι δεν συγκινείται κανένας, είτε είναι μέσα στην εξεταστική, είναι μέσα στο κοινοβούλιο, είτε είναι οι υπόλοιποι από πίσω κάποιες υπηρεσίες που αφορούν την πυροσβεστική, την αστυνομία, το εγκληματολογικό, την περιφέρεια. Αυτά όμως, κύριε Σαχίνη, σας το είπα, θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Εμείς είμαστε αρρωγοί, έχουμε πει στη δικαιοσύνη, είμαστε κοντά στους εισαγγελείς και σιγά σιγά και το κατηγορητήριο θα ανέβει και σε πρόσωπα και σε ποινές. Κοιτάξτε, κύριε Κωνσταντινίδη, καλά κάνετε. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα ανάθεμα, ρε παιδί μου, κρίσιμα στοιχεία, κρίσιμα, είτε του τόπου του εγκλήματος, είτε η βιντεολήψη εμπορικής αμαξοστοιχίας, είτε μια σειρά από καταθέσεις. Πώς αυτά ξαφνικά, ως διαμαγείας, συμπτωματικά θέλετε, λείπουν. Αυτά λείπουν. Όλα τα άλλα υπάρχουν. Δηλαδή το πόσα ΕΚΑΒ πήγαν εκεί, υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν. Τα κρίσιμα όμως, ως διαμαγείας, το κρίσιμο καρέ λείπει, το κρίσιμο άλλο στοιχείο μπαζώθηκε. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά που πονάνε και οι αλήθειες που δεν θέλουν να φανούνε, πρέπει να αποδομηθούν. Να δούμε σήμερα τι θα μας πει, είπα, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, ο οποίος να μας πει για ποιο λόγο είχε έναν μηχανοδηγό ο οποίος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, για ποιο λόγο δεν ζήτησε να γίνει καταγραφή από την πρώτη ώρα των στοιχείων αυτών. Μάλιστα. Που, όπως λέτε, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Αφού Hellenic Train, μια χαρά. Το έργο τους είναι Hellenic Train. Δηλαδή, τι είναι, τα αφήνουμε στον αέρα. Άμα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Πώς διαφήμιζε. Δεν πρέπει εμείς να μάθουμε τον τρόπο. Ή το τι κουβαλούσε η εμπορική. Ή αν υπήρχε παράνομο φορτίο. Ή γιατί δεν έμειναν τα πράγματα άδικτα εκεί μέχρι που να τελειώσει η ανάκριση. Δεν είναι υπόλογοι σε αυτά τα πράγματα. Μα πώς διαφήμιζε. Είναι δική τους να δούνε η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, να τα αφήσει όλα στον αγοραστό. Μια χαρά διαφήμιζε, ταξιδέψτε γρήγορα με τα ασφαλέστερα μέσα. Τα είπα και με τον κύριο Ανακριτή, τα είπα και με την πρόεδρο των εφετών, ότι υπάρχει όντως ενδεχόμενος δόλος από τρεις περιπτώσεις όπως βλέπω εγώ, και από τη διαφήμιση της Hellenic Train ότι υπάρχει ένας ασφαλής σιδηρόδρομος με μια τηλεδιοίκηση ενός μιας αίθουσας στην Ιταλία. Ότι σίγουρα υπάρχει ενδεχόμενος δόλος όταν ο υπουργός μας έλεγε ότι δεν μιλάμε, δεν αμφισβητούμε την ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Δηλαδή, αν δεν είχε ασυλία ο κ. Καραμαλής, δεν έπρεπε να τον είχε συλλάβει ο εισαγγελέας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Από την πρώτη ώρα πρέπει να τον είχε συλλάβει αυτό. Και επίσης, τρεις πραγματογνωμοσύνες στοιχειοθετούν ότι τα συστήματα δεν δουλεύαν ενώ έπρεπε, γιατί είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, για να κινείται με τις ταχύτητες που πρέπει και ο κόσμος να ταξιδεύει ασφαλής. Και τα οποία και αυτά που ήταν, δεν ήταν τελειωμένα πλήρης, και αυτά τα είχαν αφαιρέσει, άρα υπήρχε δόλος πίσω από αυτή την ιστορία. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Για ενημέρωση ακόμα να κάνω, παρακαλώ, κύριε Σαχίνη. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου
Θα είμαστε στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο για να δώσουμε μια αναφορά και για με αφορμή τη δολοφονία στα Τέμπη, να μπορέσουμε λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο και στην Ευρώπη και να μάθουν και εκείνοι τι ακριβώς συνέβη εδώ πέρα και το θέμα της συγκάλυψης, και ότι δυστυχώς πέρα από ότι δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι θεσμοί στη χώρα μας, έχουμε τα αποτελέσματα που τα βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία, για να μην πω πολλά χρόνια, θα πω 5-6 χρόνια, που τα βλέπουμε και υπάρχουν κάθε μέρα άνθρωποι δολοφονημένοι. Τα έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Σαχίνη, αυτά, και είτε με τις πυρκαγιές, είτε με τις πλημμύρες, είτε με τα Τέμπη, είτε με το Μάτι, και κανένας δεν φταίει. Χρήστος Κωνσταντινίδης, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε γερός και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό που κάνετε.